Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και στο Ίδρυμα. Η ξενάγηση που τελείωσε γρήγορα, εάν θα την αφήνουμε, θα κρατούσε μία μισή ώρα. Μπορείτε να έρθετε ιδιωτικά. Το Ίδρυμα ξεκίνησε την ιστορία του το 1960. Οι μισοί θα έρθουν. Το ταξίδι του είναι μακρύ. Έχει μέλλον. Εάν στηριχθεί τουλάχιστον από την ιατρική ελληνική κοινότητα, κάποια στιγμή θα είναι πραγματικά διεθνές. Και όνειρο του καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπώ, είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος, και του καινούργιου Προέδρου, του καθηγητή του κυρίου Παπαντονίου, είναι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο Ίδρυμα. Χαιρόμαστε για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε για την θαυμάσια ιδέα να τελειώσει η συνεδριακή επιστημονική εκδήλωση στο Ίδρυμα. Είναι ένας φόρος τιμής, τον οποίο πρέπει να αποδίδουμε όχι μόνο εμείς οι Έλληνες. Ξεκίνησε δειλά-δειλά να φαίνεται ότι τελικά το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι με τη βοήθεια όλων των ιατρικών εταιριών, πόσο μάλλον δραστήριων ανθρώπων όπως το Προεδρείο του Συνεδρίου, οι οποίοι πραγματικά κάναν το καλύτερο γιατικό για την πατρίδα τους. Και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Εμείς θα χαρούμε να σας δούμε ιδιωτικά το καθένα και να σας προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, να σας δείξουμε αυτά τα οποία είναι μοναδικά πλέον, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά παγκόσμια. Άλλωστε φιλοδοξούμε στο Ασκληπείο που πήγατε, σε συνεργασία και με το Δήμο Δισκό και με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπως και το Δίκτυο των Διεθνών Ιπποκρατικών Ιατρών, αυτό το Ασκληπείο να γίνει UNESCO. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Από εσάς θέλουμε ένα συγγνώμη εάν δεν μπορέσαμε να προσφέρουμε όλα αυτά τα οποία θα μπορούσατε να απολαύσετε εδώ στο Ίδρυμα. Μπορείτε να το περιδιαβείτε, να το δείτε, αλλά ωστόσο ο χρόνος πάντα τελειώνει γρήγορα. Καλωσορίσατε λοιπόν και συγχαρητήρια για την εκδήλωση την τελευταία, όπως και για το συνέδριο το οποίο τίμησε την κόρη. Είστε καλά. Πήγατε πάρα πολύ καλά, χαιρόμαστε και μακάρι να γίνουν και άλλα και άλλα. Κύριε Κοπάδη, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο που μας βοηθήσατε σαν Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα. Είναι τιμή μας που ήρθαμε εδώ να κάνουμε αυτή τη μικρή σεμινή τελετή της τελετής λήξης. Τιμώντας την ΚΟ, το Ίδρυμα και τον Ιπποκράτη. Η έκπληξη της βραδιάς είναι λίγο αργότερα. Έρχεται σε λίγο. Το οποίο πραγματικά είναι και η ώρα κατάλληλη και ενδεχομένως το περιβάλλον το καλύτερο. Θα αλλάξει τελείως τη διάθεση και την κούραση της ημέρας. Ξέρω ότι λόγω της φορτικότητάς μου σας έχω κουράσει. Θεωρώ ότι άξιζε τελικά, άξιζε όμως όλη αυτή η κούραση των τελευταίων ωρών που υποστήκατε. Έληξε αισίως το 22ο Πανελλήνιο Ιερίδριο Αγγειολογίας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής. Θεωρώ με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Ένα συνέδριο μετά από πολύ καιρό πρακτικά διαζώσεις με φυσική παρουσία που έλειπε από τη ζωή μας. Στο συνέδριό μας είχαμε περίπου 250 εγγραφές, 25 χορηγούς. Φτιάχτηκε με 20 στρογγυλές τράπεζες, 4 διαλέξεις, 7 δορυφορικές διαλέξεις, 4 κλινικά φροντιστήρια, 45 ελεύθερες ανακοινώσεις και 27 e-posters. Κάναμε, θεωρώ, και ένα μικρό καλό σαν δείγμα ευγνωμοσύνης στην ΚΟ. Εξετάστηκαν πάνω από 10 ασθενείς, περισσότερο από 10-12 ασθενείς νευροπαθείς με υπερήχους και έγινε και η ανάλογη διδασκαλία στους υπερήχους, ακόμη και στους γιατρούς και με τίμησε αυτό που είχε αρκετά ενδιαφέρον και συμμετοχή από ακτινολόγους γιατρούς της ΚΟ. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσους συνέβαλαν να γίνει αυτό το συνέδριο. Σε όλες τις εταιρείες, σε όλους τους συνέδρους, τους γιατρούς που μετήχαν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΡΑ με την κυρία Τόλη
και με το άψογο προσωπικό της που οργάνωσε αυτό το συνέδριο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Δήμο της ΚΟ, καθώς και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, που έδρασαν καταλυτικά στην εξέλιξη και δημιουργία αυτού του συνεδρίου. Σε προσωπικό επίπεδο θέλω να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο, τη γυναίκα μου, που ακόμη μια φορά με ανέχθηκε. Σας ευχαριστώ όλους. Θα συνεχίσω, γιατί δεν θέλω να φάω το χρόνο και να χρονοτριβήσω, με τις βραβεύσεις. Ξεκινάμε με την πρώτη καλύτερη προφορική εργασία με τίτλο «Ο ρόλος της ενδαγκιακής λιθοτριψίας στην αντιμετώπιση των ασβεστομένων αθυρωμάτων της περιφερικής αρτηριακής νόσου, αρχική εμπειρία με 24 ασθενείς», που εκπονήθηκε από το Σεισμανόγλιο από τους κυρίους Στάγκογλου, Καπερώνη, Νάσερ, Χαϊδάρογλου, Κουλία, Ξανθόπουλο, Κατσαντούρη, Ζάνε και κύριο Παπαβασιλείου. Θα ήθελα ένας εκπρόσωπος από την κλινική να παραλάβει το βραβείο. Κύριε καθηγητά, κύριε Λιάπη, θέλετε να αποδώσετε το πρώτο βραβείο, το οποίο θα έχει και ένα χρηματικό έπαθλο από την Ελληνική Αγιολογική Εταιρεία. Με μεγάλη χαρά, κύριε Πρόεδρε. Είναι για όλους. Οι περισσότεροι είναι παλιοί συνεργάτες. Μαθητές σας. Θερμές ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την όλη οργάνωση. Θερμές ευχαριστίες. Να είστε καλά. Θα συνεχίσω με τη δεύτερη ελεύθερη ανακοίνωση για τα πρώιμα μετεγχειρητικά αποτελέσματα σύνθετης ενδαγιακής αποκατάστασης παρανεφρικών, υπερνεφρικών και θωρακοκοιλιακών ανευρισμάτων κοιλιακής αορτής με χρήση κλαδωτών και θηριδωτών μοσχευμάτων που με την τεχνική και με την τεχνική των παράλληλων μοσχευμάτων του κ. Ματσάγκας, Κούβελος, Πανός, Δακής, Χαϊδούλης, Αρναούτολου και ο καθηγητής ο κ. Γιαννούκας. Κάποιος από την κλινική... Α, ο κ. Γιαννούκας. Ωραία. Ο εισερχόμενος πρόεδρος μπορεί να αποδώσει το βραβείο. Ξεχάσατε. Και συγχαρητήρια για την όλη διοργάνωση και την επιτυχία. Και έχει και ένα χρηματικό επαφή. Θα είναι σε προσωπικό επίπεδο. Είναι ένα ικανό ποσό. Και βραβείο για το καλύτερο υπόστε, συσχηματισμός μορίων προσκόλλησης και παραγόντων οξυδωτικού φορτίου κατά τη διάρκεια καροτιδικής ανταρρυθμιστομής από τους κυρίους Μακρύ, Κακίση, Λάζαρη και Νικητέα. Ο κύριος Κακίσης, θα με επιτρέψετε να το δώσω εγώ στον κύριο Κακίση, γιατί τον παραγαγώ. Θέλω να πω στον Μακρύ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και σε εσάς για τη διοργάνωση. Στον κύριο Μακρύ. Εντάξει, βέβαια. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια μικρή έκπληξη που είναι όχι αναπαράσταση, απαγγελία του Ιπποκρατικού όρκου που θα γίνει σε αυτό το χώρο, τον ιερό χώρο, πιστεύω από τους καλύτερους ανθρώπους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μπορεί να τον απαγγείλουν. Να ευχηθώ επίσης τον κύριο Χατζηγάκη, τον νέο πρόεδρο της Ελληνικής Αγιοχειρουργικής Εταιρείας, να κάνει ένα συνέδριο πολύ καλύτερο από το δικό μας. Δύσκολο, κύριε Χατζηγάκη. Όχι, τίποτα δεν είναι δύσκολο, κύριε Χατζηγάκη.
Έχει τη δύναμη, έχει το κουράγιο, έχει όλα τα προσόντα να το κάνει. Και είμαστε μαζί σου. Γιώργο, μπορούμε να πάρουμε το τραπέζι μαζί. Βεβαίως. Αυτά. Τα πούμε κάπου εδώ. Προχωράτε. Για δες το κεφάλι, εντάξει. Όμνημοι Απόλλωνα Ιτρών και Ασκληπιών και Υγείαν και Πανάκιαν και Θεούς πάνταστα και πάσας ίστορας πιεύεμενος, επιτελέα ποιήσιν κατά δύναμιν και κρίσιν εμήν όρκον τόν δε και εξυγγραφήν τίν δε. Υγείσας Θέμε τον διδάξαντά με την τέχνη ταύτην, ίσα γενέτησιν εμίσιν και βίου κοινόσαστε. Και χρεών χρήζουν τη μετάδοση ποιήσαστε και γένος του εξαυτέου αδελφεείς ίσον επικρινέιν άρεσιν και διδάξιν την τέχνη ταύτην ίν χρήζουσιν μανθάνιν άνευ ημιστού και ξυγγραφής. Παραγγελίστε και ακροήσιος και της λυπής απάσης μαθήσεως μετάδοση ποιήσαστε ίση εμίση και αιτήσι του εμέ διδάξαντος και μαθητές οι συγκεγραμμένης και ορκισμένης νόμο ιτρικό, άλλο δε ουδενή. Διετοίμασίτε χρήσω με υποφελή καμνόντων, κατά δύναμην και κρίσιν εμήν, επειδή λύση δε και αδική ύρξην. Ου δώσω ουδέ φάρμακον, ουδενή αιτηθείς ανάσημον, ουδέ υφυγήσω με ξυμβουλή την δε. Ομοίως δε ουδέ γυναική πεσόν φθόριον δώσω. Αγνός δε και οσίως διατηρήσω βίον των αιμών και τέχνην την εμήν.
ούτε με ουδέ ουδέ μιληθιώντας, εγχωρίσω δε εργάτη συναδράση, πρίξιος της δε, εσικίας δε ο κόστας ανεσίω, εσελεύσω με υποφελή καμνόντων, εκτός αιών πάης αδικής έκουσης και ευθορής, της θεάλης και αφροδισίων έργων, επί τε γυναικείων σωμάτων και ανδρών, ελευθέρονται και δούλων. Άδανε θεραπεί, ή είδω ή ακούσω, ή άνευ θεραπείς κατά βίων ανθρώπων, αμιχρύποτε εκλαλέστε έξω, σιγήσομαι, άρρητα ηγευμένος είναι τα τι αυτά. Όρκων μεν μητών δε επιτελέα πιέοντι και μη ξυγχέοντι, ή επαύρασε και βίου και τέχνης, δοξαζομένο παρά πάσιν ανθρώπης, έστω να ηχρόνων. Παραβαίνοντι δε και επιορκέοντι τα αναντία του τέων. Απόλλωνα Ασκληπιό, Πανάκια και Υγεία, κι όλους συνάμα τους θεούς με όρκο βεβαιώνω πως θα φυλάσω σταθερά αυτή τη συμφωνία. Τον δάσκαλό μου θα τιμώ ίσα με τους γονιούς μου και τα παιδιά του ολόψυχα θα έχω σαν αδέλφια. Θα τους διδάξω ιατρική χωρίς μισθό να παίρνω και άλλους άξιους μαθητές που επιθυμούν να μάθουν. Θα εφαρμόζω δίαιτα για ωφέλεια των αρρώστων και δεν θα αφήσω όσο μπορώ τίποτε να τους βλάψει. Θα ανατηφόρο φάρμακο δεν πρόκειται να δώσω και σε γυναίκα έγκυο που θέλει να αποβάλει, τον βίο και την τέχνη μου αγνάθη να τηρήσω. Τις επεμβάσεις τις βαριές στους ειδικούς θα αφήνω. Στα σπίτια των αρρώστων μου με βλάβια θα μπαίνω και τίμια θα φέρομαι σε άντρες και γυναίκες. Οι δούλους ή ελεύθερους ποτέ δεν θα πειράξω. Όσα θα ακούσω και θα δω δεν θα ανακοινώσω. Τα μυστικά των ασθενών με δέος θα φυλάξω. Όσο τιμώ τον όρκο μου πάντα καλά να βρίσκω. Να πετυχαίνω στη ζωή φήμη και δόξα να έχω. Μ' αντύχει και τον παραβώ τα αντίθετα να πάθω. Πάτη, μόλις ολοκληρώθηκε το 22ο Συνέδριο Αγγειολογίας εδώ στην ΚΟ, με μια σεμνή τελετή λήξης εδώ στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα. Κάντε μας ένα μικρό απολογισμό για την διεξαγωγή αυτού του σημαντικού συνεδρίου. Θα ξεκινήσω με ένα τετριμένο. Ήταν ένα προσωπικό όνειρο και έγινε πραγματικότητα. Πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι ήταν ένα σημαντικό συνέδριο. Είχαμε πολύ καιρό να βρεθούμε σαν γιατροί διαζώσεις. Θεωρώ ότι πέτυχε το συνέδριο, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Υπήρχε πολύ καλή και σοβαρή θεματολογία πάνω στα δικά μας αγγειοχειρουργικά θέματα, πάνω στις νεότερες εξελίξεις στην αγγειοχειρουργική, όχι μόνο στη διάγνωση αλλά και στη θεραπεία. Και ένα μεγάλο καλό πιστεύω ότι τα συμπεράσματα που βγήκαν ήταν σημαντικά. Και το δεύτερο κομμάτι ότι αφήσαμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι, ένα μικρό αποτύπωμα σε αυτό το όμορφο νησί στην ΚΟ. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Λιάπης, θέλει να μας πει κάτι. Κύριε καθηγητά. Το συνέδριο αφορούσε βέβαια τις αγγειακές παθήσεις που είναι ακόμη η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας στους ενήλικες. Το να γίνει το συνέδριο στην ΚΟ ήταν ένα όνειρο όλων μας. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε ο κύριος Κοπάδης να συνδυάσει και την υψηλή επιστημονικότητα του συνεδρίου που κατέληξε σε πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα ακριβώς
2 χρόνια μετά το κλείσιμο των συνεδρίων με την πανδημία. Το συνδύασε λοιπόν αυτό με ένα όνειρο όλων μας, το να έρθουμε στην πατρίδα του Ιπποκράτη και στο Ιπποκράτιο Ίδρυμα και να πάρουμε για πρώτη φορά τον όρκο μας σαν γιατροί, τον Ιπποκρατικό όρκο. Να τον ευχαριστήσουμε και το νησί για την καταπληκτική φιλοξενία. Κύριε Κακίση, πείτε μας κι εσείς. Καθηγητής στο Αττικό. Να μας πείτε και εσείς τις δικές σας εντυπώσεις. Ήταν μεγάλη χαρά μας να βρεθούμε εδώ, σε ένα νησί που έχει τουλάχιστον 2 ιδιαιτερότητες. Πρώτον, είναι πανέμορφο και δεύτερον, είναι η πατρίδα του Ιπποκράτη, η πατρίδα της ιατρικής. Μεγάλη χαρά να βρεθούμε εδώ, να παρακολουθήσουμε ένα συνέδριο που το έχει οργανώσει ο κύριος Κοπάδης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για όλες τις νεότερες εξελίξεις στην αγκιοχειρουργική, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας τρέχουν και είναι. Πρέπει να τις παρακολουθείς κάθε χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κοπάδη για την άψογη διοργάνωση και όλους τους ΚΟΕΣ για την εξαιρετική φιλοξενία. Κύριος Παπάζογλου. Κύριος Παπάζογλου από Θεσσαλονίκη. Ναι, τι να πω. Επιβεβαίωσε και αυτό για άλλη μια φορά μετά από 2 δύσκολα χρόνια που πάλεψε η ιατρική και νομίζω νικηφόρα στη χώρα μας. Απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, ξανανοίγει πια στην ομαλότητα η διαδικασία της εξέλιξης και ειδικότερα της αγκιοχειρουργικής. Εξακριβώθηκε και επακριβώθηκε ξανά ότι είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα από πλευράς αγκιοχειρουργικής, εφάμιλο όλου του πιο προηγμένου διεθνούς, θα έλεγα, επίπεδου. Έγινε ανταλλαγή απόψεων, εδώ που στην πατρίδα του Ιπποκράτη, όπου όλα άρχισαν και συνεχίζουν να εξελίσσονται και ελπίζω η ΚΟΣ να φιλοξενήσει ξανά και πολλά ιατρικά και αγκιοχειρουργικά συνέδρια, γιατί πραγματικά είναι τόπος ταιριαστός, ειλικρινά. Και επισφραγίζεται και με την τελετή λήξης εδώ στο χώρο του Ιπποκράτη και το σπίτι του. Να μας πείτε, κύριε Τάλαρη, και εσείς σαν δικός μας άνθρωπος, δικός μας γιατρός. Εγώ οφείλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, τα δικά μου αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ιπποκρατίου Ιδρύματος για την εξαιρετική οργάνωση. Το επίπεδο του συνεδρίου πραγματικά ήταν διεθνές. Πιστεύω ότι η φιλοξενία που προσφέραμε και στους χώρους του συνεδριακούς αλλά και στο Διεθνές Ιπποκρατίο Ίδρυμα, το οποίο είναι τιμή για μας, να είναι η τελετή λήξη στο χώρο που πραγματικά τα Ιπποκρατικά ιδεώδη προσπαθούμε να τα αναβιώσουμε και να τα περάσουμε παγκόσμια, πόσο μάλλον να καμαρώσουμε τους Έλληνες επιστήμονες, διότι η αγιοχειρουργική ομάδα, οι άνθρωποι αυτοί, αυτή η ειδικότητα πραγματικά είναι από τις πιο δυνατές επιστημονικές ομάδες που σίγουρα έχει η Ευρώπη. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στο Προεδρείο, στους καθηγητές, στις πανεπιστημιακές σχολές που ξεκίνησαν και ήρθαν και ξαναξεκινά πάλι ο συνεδριακός τουρισμός. Χαιρόμαστε που πραγματικά τους φιλοξενούμε και θα είναι χαρά μας ιδιωτικά να τους ξεναγήσουμε και στο μέλλον, αλλά να γίνουν και μέλη του Ιδρύματος κάποια στιγμή, όποτε ο καιρός οριμάσει. Πείτε μας και εσείς τις εντυπώσεις σας από τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Ήθελα να πω ότι δεν ξέρω τι είναι περισσότερη, η χαρά μου η αμέριστη, ο θαυμασμός μου ή η τιμή που μου έγινε να βρεθώ στο νησί του πνευματικού μας πατέρα, του θεμελιωτού της ιατρικής. Όχι για μας μόνο, για όλο τον κόσμο. Κάθε φορά που βρίσκομαι στην ΚΟ, θυμάμαι και μου έρχεται στο μυαλό ότι αυτό το νησί με τον Ιπποκράτη αλλά και με τη διαδρομή πολλών από εδώ είναι μέρος του παγκόσμιου πολιτισμού και του ελληνισμού. Επομένως, πώς να μην είμαι ευτυχής και να πω στον κύριο Κοπάδη, ο οποίος βέβαια τον πάντρεψα, δεν είναι μόνο συνάδελφος και μαθητής μου και συνεργάτης μου, έκανε ειδικότητα σε μένα, όταν λέω καμαρώνω, μπορεί να φτάσει και μέχρι τον ουρανό, πόσο καμαρώνω για αυτόν. Και με την ικανότητα που έχει και με τις δυνατότητες που του δίνει το περιβάλλον εδώ και ο κόσμος γύρω, έχω την αίσθηση ότι θα κάνει πολύ περισσότερα. Εμείς είμαστε έως ενθουσιασμένοι στο απέραντο πνεύμα της Ιπποκρατικής ΚΟ. Ευχαριστώ πολύ.